Αυτό είναι το ένα σκέλος. Με τους ποδοσφαιρικούς παράγοντες και τα άλλα πρόσωπα. Υπάρχει και ένα δεύτερο σκέλος με έναν άνθρωπο που καταδικάστηκε, όπως και ο κύριος Γιαννουσάκης, επίσης σε φυλάκιση 18 ετών. Είναι ο κύριος Γιώργος Μπουρδούβαλης. Είναι ο άνθρωπος που καταδικάστηκε και κάποιοι τον είχαν ονομάσει Captain George. Για να δούμε την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης, διότι ξέρετε, ο κύριος Μπουρδούβαλης έχει καταθέσει στο εσωτερικό υποθέσιο. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά διερευνά τις καταγγελίες του Γιώργου Μπουρδούβαλη, ο οποίος καταδικάστηκε τελεσίδικα για την υπόθεση του Νουρουάν. Ο Μπουρδούβαλης κατέθεσε στοιχεία για ναυτική απάτη. Ισχυρίζεται ότι ο Νουρουάν εισήλθε στην Ελευσίνα με πλαστά έγγραφα και με την ανοχή κρατικών αξιωματούχων. Στην κατάθεσή του, η οποία δόθηκε μέσα στη φυλακή, κατονομάζει 6 πρόσωπα που ενεπλάκησαν στην ναυτική απάτη. Τον Οκτώβριο του 2020, ο Γιώργος Μπουρδούβαλης μέσα από τη φυλακή μίλησε στη συνάδελφο Μέρη Μπενέα. Να θυμηθούμε τι είπε. Ποιοι έπρεπε να είναι κατηγορούμενοι και είναι μάρτυρες? Ποιοι δηλαδή, για πείτε μας. Ο κύριος Τζενετής. Είναι ακριβώς το ίδιο με τον κύριο Φάρο. Και το παραδέχθηκε και η κυρία Τρυπή στο πρωτόδικο δικαστήριο. Και όλοι απορρίστανε, γιατί ο ένας έχει 50-50%, όλες είναι μάρτυρες, άλλος κατηγορούμενος. Άρα λοιπόν ο κύριος Τζανετής και ο κύριος Αντωνίου μέχρι στιγμής μας είπατε ότι έπρεπε να είναι κατηγορούμενοι και είναι μάρτυρες. Άλλος, γιατί λέτε και πολύ. Οπωσδήποτε. Ποιοι άλλοι? Ο κύριος Θεοδωράκης, ο οποίος είναι οι αρχές. Έβαλε το πλοίο μέσα στο λιμάνι, στην Ελευσίνα. Όταν πηγαίνει ένα πλοίο στην Ελλάδα, πρέπει να έχει ένα νόμιμο εκπρόσωπο. Κανονικά έπρεπε να πάει ο κύριος Καλαφάτης, αν είναι δικό του το πλοίο. Α, και αυτοί ενέκριναν τον κύριο Γιαννουσάκη, ενώ δεν ήταν εκπρόσωπος, λέτε. Ναι, σωστά. Άρα έπρεπε δηλαδή, αυτός δηλαδή ο υπεύθυνος του όλη έπρεπε να είναι κατηγορούμενος για αυτό το λόγο, λέτε. Ναι, γιατί έβαλε ένα πλοίο το οποίο δεν είναι δικό του. Εάν σας δινόταν δηλαδή ευκαιρία να γυρίσετε το χρόνο πίσω, θα ερχόσασταν στην Ελλάδα όπως ήρθατε? Τώρα που ξέρω τι σημαίνει Ελλάδα, θα ερχόμουν μόνο αν με καλούσε δικαιοσύνη. Αν δεν με καλούσε, δεν θα ερχόμουν ποτέ. Για ποιο λόγο? Γιατί έτσι καταλάβανε, μάλλον σου λέει, αυτός για να έρχεται μόνος του είναι ηλίθιος. Βάλ τον μέσα. Ποιος έφερε τον Γιώργο Μπουρδούβαλη στην Ελλάδα? Ποιος τον έπεισε να έρθει? Ο Κώστας Καζινάκης. Δεν ήρθε μόνος. Είναι μόνος. Ο ένατος μάρτυρας που έφυγε από τη ζωή. Έχουν φύγει από τη ζωή 9 μάρτυρες. Ο ένατος σε ένα περίεργο τροχαίο στον Καναδά έφυγε από τη ζωή. Επειδή αυτή η υπόθεση είναι πολύπλοκη και εγώ δεν θέλω ούτε να είμαστε detective ούτε να κάνουμε αστυνομικά μυθιστορήματα, θα είμαστε συγκεκριμένοι με στοιχεία.